Εντάξει, τώρα. Μην τώρα με δουλεύει, φαντάζομαι. Πες λίγο. Να καλωσορίσουμε τον Πάνο στην εκπομπή. Καλωσόρισε τον Πάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καταρχήν που βρίσκομαι δίπλα από τη Σάσα και τον κύριο Γιωργαντά. Έτσι, πρώτα. Α, του υπόλοιπου. Η άλλη είναι πιο δίπλα. Είναι πιο δίπλα. Είναι πιο δίπλα. Είμαστε κάθετε δίπλα. Η αρχηγό μα είναι η κυρία Σκορδά. Η αλήθεια είναι ότι η Μακιγέρη είναι πιο διάσημη και πιο έτσι ένα άνθρωπο που ήρθε για αυτήν. Αλλά και η κυρία. Αυτά είπε στη Μαραγκουδάκη. Αυτά λέω. Ακόμα τα λέω. Ακόμα τα λέω. Αλλά δεν ξέρει. Η make-up artist στην Ηγωγό, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Η Ηγωγό καταρχήν είναι πάνω από όλους εσάς, νομίζω. Είναι χρόνια στο χώρο και νομίζω ότι έχει περάσει. Λέω τα καλύτερα. Ωραία, το ξεκινάς πάνω, για πάμε παρακάτω. Φέι. Λοιπόν, καλώς όρισες. Καλώς βρήκα, ευχαριστώ με δέχτηκες στην εκπομπή σου. Να ρωτήσω τώρα. Εσύ πού μεγάλωσες? Να τα δούμε λίγο τα πράγματα την αρχή. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα αρχικά σε μια οικογένεια με αρκετά πειθαρχημένη. Ο μπαμπάς μου ήταν στρατηγός δικαστής, οπότε έπαιρνε μεταθέσεις όλη την Ελλάδα, οπότε έχω γυρίσει αρκετά μέρη. Πέρασα κάποια χρόνια στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, Αθήνα ξαναήρθα, ξαναέπειτα. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι το οποίο με στιγμάτισε γενικά και από τα παιδικά μου χρόνια. Δύσκολο για ένα παιδί? Είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι το να αλλάξεις τις παρέες σου είναι πάρα πολύ κακό για ένα παιδί, το να μπαίνεις στη διαδικασία να γνωρίζεις άλλα παιδιά κάθε χρόνο. Και να πρέπει να συστηθείς. Να συστηθείς, να αυτοπροσδιοριστείς και το πιο λογικό είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να δεχτείς τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Δηλαδή δεν αποκτάς φίλους, παλεύεις με τη μοναξιά σου, γίνεσαι πιο δυνατός βέβαια και μαθαίνεις ότι όσο μεγαλώνεις ότι πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Μάλιστα. Ο μπαμπάς σου τώρα είναι ιερέας. Ο μπαμπάς μου τώρα είναι ιερέας. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή με το που αποστρατεύτηκε έκανε το όνειρό του. Πώς έγινε αυτή η επιλογή? Νομίζω ότι ήταν κάτι που το ήθελα από πολύ μικρός. Το είχα συζητήσει και με τη μητέρα μου. Γενικά... Στρατιωτικός δικαστής. Δικαστής, ναι, στρατοδίκης. Στρατοδίκης. Ναι. Τα δύο άκρα, ναι. Και μετά αποφασίζει. Το είχε από πριν, από πολύ μικρός ήταν κοντά στην εκκλησία. Γενικά ήμασταν μια οικογένεια που ήμασταν κοντά στην εκκλησία. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι ήταν ένα όνειρό του που εκπληρώθηκε μετά. Μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια που ο μπαμπάς μου μπήκε στη ΣΑΣ και τελείωσε ήταν χρόνια που. Ο στρατιωτικός είχε κάποια δύναμη και ήταν ένα πολύ καλό επάγγελμα για να φτιάξει το μέλλον και την οικογένειά του. Και με καλά λεφτά κάποτε. Και με πολύ καλά χρήματα. Οπότε ήταν πολύ ωραίο για να στήσει μια οικογένεια και να έχει και τέσσερα παιδιά. Γιατί είμαστε πολύ τεκνοί. Ναι, πολύ τεκνοί. Ο δήμαρχος στρατιωτικός, ο παπάς ήταν ίδια κάστα. Ίδια κάστα, ναι, ίδια κάστα. Απλά εντάξει, εκείνη την περίοδο ο παπάς μου ήθελε να σπουδάσει κιόλας. Δηλαδή έχει τελειώσει νομική ΣΑΣ. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ασχοληθεί με όλο αυτό. Εσύ από ό,τι θυμάμαι, έχει πάρει μέρος και σε άλλα προγράμματα όπως είναι το Survivor. Εγώ είχα προγράμματα σαν το Survivor, όχι. Είχα κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες. Καταρχήν είχα ξεκινήσει γιατί είχα σπουδάσει 4 χρόνια στη σχολή του Σταμάτη Μαλέλη, στη δημοσιογραφία βέβαια. Τα φιλιά μας στο Σταμάτη. Μετά το πανεπιστήμιο. Οπότε... Έχεις μιλήσει τώρα με τον Μαλέλη? Βέβαια, τον έχω δει πολλές φορές. Τι σου έχει πει? Είναι πολύ περήφανος για την πορεία τη δικιά μου και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι όλο αυτό το κομμάτι. Του αρέσει ο τρόπος που εκφράζομαι και μιλάω. Ο Μαλέλης δεν είναι στο Sky. Ναι, είναι στο Sky. Έχει σχολή που είχε στο Star. Είναι στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Είχα δουλέψει στο Fumu Live, δουλέψει, κάναμε πρακτική τότε, σαν δημοσιογραφία. Μάλιστα. Είχα δουλέψει και με το Θέμη Μάλι στο κομμάτι της Ελεονόρας τότε που έκανε το πρωινή μελέτη. Τις εκπομπές. Και με τη Χριστίνα Λαμπύρη. Είχαμε Star Full. Ναι, εντάξει, κάναμε την πρακτική μας εκεί κάποια πράγματα. Και σε πολλές εκπομπές ως καλεσμένος είχαμε δει εμείς. Είχα πάει με το πτυχίο μου στην εκπομπή στον Ενικό, του Νίκο Χατζηνικό Λάου. Ναι, είχα μιλήσει τότε. Είναι ένα κομμάτι που τα κοινά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε. Γενικά πάνω και σε εκλογές έχουμε δει και αυτά και στο Σύνταγμα και τέτοια. Ναι, σε βίντεο. Σε βίντεο. Αυτά είναι πανηγυρίζει. Να πανηγυρίζει. Αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ένα παιδί, επειδή μεγαλώσαμε μια δεκαετία, η οποία η τηλεόραση δημιουργήθηκε με εμάς. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε από το 90-89, ζήσαμε τη δημιουργία της τηλεόρασης και τη δημιουργία των δικών σας. Τη ιδιωτική. Οπότε είχαμε πρότυπα εσάς. Και είναι λογικό. Εσάς ενώ τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Άρα σε ηλικίες ενώ όλο αυτό. Με έλκε στην ηλικία των 20 με 25-27. Πλέον είναι κάτι το οποίο έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης μου. Πήγες όμως σε κάτι τηλεοπτικό τώρα επίσης. Ναι, ήταν όνειρο ζωής γι' αυτό. Τώρα για την μπερδεύομαι. Εσύ δεν είχες. Ποιος ήταν αυτός που πήρε μέρος σε ένα άλλο Survivor? Όχι αυτό, Το Λάμπρο όμως είναι μεγάλη. Να ρωτήσω κάτι, πληρώθηκες ποτέ από την τηλεόραση? Γιατί είναι ένας διεθνής ποδοσφαιριστής και είναι τεράστιο όνος. Εσύ όμως είχες μια τηλεοπτική τέλος πάντων εμπειρία, αλλά από ένα άλλο πόστο που δούλευες και έκανες την πρακτική σου ως δημοσιογράφος. Ναι, και γι' αυτό αυτό όλο μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί εμείς τώρα είμαστε νέα πρόσωπα τα οποία η δύναμη της τηλεόρασης μας έβγαλε μπροστά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά πίσω από τις κάμερες που δουλεύουν τόσο πολύ και έχουν τόσες ιδέες.